Κυρίες και κύριοι, τα αρχαίων πολιτισμού σήμερα σε ένα σπουδαίο ατελιέ. Σε ένα σπουδαίο χώρο δημιουργίας, συγκέντρωσης έργων τέχνης ενός σπουδαίου Έλληνα. Ενός ανθρώπου που έχει δοξάσει το όνομα της Ελλάδος στα πέρατα της Οικουμένης, ένα πυρεωτάκι που ξεκίνησε ταπεινά, φτωχά από τον Πειραιά και δεν του πήρε πολύ καιρός για να τον μάθει, να τον αναγνωρίσει όλη η φίλιος, να τον θαυμάσει. Έναν χαρούμενο άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τα έργα του έδινε ζωή και χαρά και να φτάσει σήμερα να είναι ένας από τους διασημότερους Έλληνες εικαστικούς στον πλανήτη Γη. Είμαστε εδώ γιατί σε λίγο κάνει και την έκθεσή του στο Ζάπιο Μέγαρο και αυτό κι αν είναι είδηση. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε να συναντήσουμε τον παλιό μου φίλο, τον Γιάννη Αμοριανό. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Καλά είσαι? Καλά είμαι, φίλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε μετά από τόσο καιρό. Μετά από τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια, ναι. Αλλά εσύ μου φύγες. Έκανες γύρες. Πολίτης του κόσμου. Εγώ ερχόμουν και έφευγα. Ναι. Γιατί το σπίτι μου είναι εκεί. Νέα Υόρκη, όταν λες. Νέα Υόρκη πάντα. Νέα Υόρκη. Ναι, 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 ναι. Και τώρα σε πέτυχα εδώ πέρα και σε τσάκωσα. Σε γράπωσα εδώ έναν υπέροχο χώρο που έχεις κάνει για γκαλερί αρχικός. Αρχικός, ναι. Ναι. Αλλά λόγω της κατάστασης και του αυτού του καταραμένου δεν λειτουργεί σαν γκαλερί. Δεν λειτουργεί. Κάποια στιγμή. Βέβαια. Θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Πυρεωτάκι, φτωχό, ναι, αλλά καλός μαθητής, δύσκολες εποχές. Τι δυνατότητες είχες, τι έβλεπες, τι ήθελες να κάνεις και τι δυνατότητες είχε ο Πειραιάς τότε για σένα? Μηδέν. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο υποχρεώσεις και τίποτα άλλο. Τελείωσα το σχολείο πρώτος μαθητής. Φρεατίδα. Στη Φρεατίδα. Πρώτος μαθητής. Πρώτος. Η κλίση σου τι ήταν, τι έλεγε μέσα σου, τι ήθελες να γίνεις? Ήθελα να σπουδάσω. Να σπουδάσεις. Διψούσα και διψάω ακόμα για σπουδές. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσα. Ο πατέρας μου ήταν φτωχός, ήξερε να κάνει παιδιά βέβαια, αυτό το ήξερα καλά. Πώς ήσασταν? Πέντε παιδιά. Έκανε, αλλά εγώ είχα την ατυχία να είμαι πρώτος και οι άλλες κοπέλες. Λοιπόν, και μου το έλεγε, κάθε μέρα δεν θα κάνεις τίποτα, άσε τις σπουδές, πρώτον δεν έχω λεφτά. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά έχεις υποχρεώσεις, έχεις τέσσερις αδερφές να παντρέψεις. Σαν ταινία με τον Βέγκο, Ακριβώς. Λοιπόν, θα γίνεις καπετάνιος, λέω θα γίνω για 2 χρόνια, αλλά όχι παραπάνω. Γιατί μετά εγώ θέλω να... θα βρω τον τρόπο μου. Δεν μπόρεσα να γίνω καπετάνιος. Ταξίδεψα. Δεν ήθελες, δεν μπόρεσες. Είχα πρόβλημα. Κάπου δεν το ήθελες και εσύ μάλλον, είχα έτσι. Είχα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ταξίδεψα 1 χρόνο και λέω, αλλά 2 θα κάνω. Λοιπόν, και πρώτη φορά που το λέω, αλλά δεν με νοιάζει. Πάω να βγάλω φυλάδιο τώρα για να ταξιδέψω να κάνω το χατήρι του πατέρα μου. Δεν μου βγάζανε φυλάδιο. Ο πατέρας μου λέει, έρχεται την άλλη μέρα και του λέει, δεν πάει να γίνει μοδίστρα, καπετάνιος. Λέει, ναι, αλλά το παιδί σου δεν μπορεί να πάρει φυλάδιο, δεν μπορεί να γίνει καπετάνιος, γιατί έχει αχρωματοσία. Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί να οδηγήσει. Τώρα φαντάζεσαι τα... Γι' αυτό λέω, εκείλο, εσύ πρέπει να φύγεις. Οπωσδήποτε. Ήταν αλήθεια αυτά ή ήταν... Ήταν αλήθεια. Ναι. Γιατί μου έβαζαν τα χαρτιά να δω, ο πατέρας μου το βρήκε, λες που κάνεις τον... Για τον έβρισε ο πατέρας μου κιόλας. Λέει, πες μου, λέει τα άλλα. Λέει, το 45. Μου λέει, εσύ, λέω, δεν βλέπω νούμερα εγώ. Και έφυγα... Έλεγες από... αλήθεια δηλαδή? Ή το... Όχι, αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Την είχα την αχρωματοψία. Και όχι μόνο, και είχα και άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ήθελα να φύγω και να διορθώσω και την αχρωματοψία, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θα φύγω, ο πατέρας μου δεν θα μ' άφηνε, ήταν και αυστηρός. Του είπα, θα πάω στη Μύκονο ένα Σαββατοκύριακο και τον πήρα τηλέφωνο από τη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι τρομερό όμως, έτσι, πώς πήγα, για ένα παιδί. Πώς πήγα, ήταν η απόγνωση. Ήθελα να φύγω από εδώ. Δεν έβλεπες τίποτα δηλαδή από τίποτα, αυτά. Τίποτα. Γιατί σπούδασα, τελείωσα και τη σχολή του Κατσέλη. Ηθοποιός. Ο πατέρας μου μου λέει, εσύ ηθοποιός, θα με σπάγει στο ξύλο, γιατί πήγαν αλλού τα μυαλά του. Και αυτό δεν μπορούσα να κάνω.
Τέλος πάντων, ήθελες. Αν το ήθελα, ήθελες, έδωσα τη ζωή μου στη σχολή του Κατσέλη. Είμαι της ηλικίας του Νίκου του Γαλανού, mm-hmm. που ήμασταν και φίλοι, ας πούμε. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού δεν μπορούσα να κάνω τίποτα που ήθελα εγώ, εξαφανίστηκα. Με ένα 50 στην τσέπη μου. Τώρα πώς τα κατάφερα. Βρήκα μια δουλειά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και... Ωραία ρε παιδί μου, και πας στη Νέα Υόρκη, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Μάλιστα, δεν ήξερα κανένα. Η Νέα Υόρκη δεν είναι Πειραιάς, δεν είναι καμία σχέση. Τι κάνεις, κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο και τι λες. Τι λες, ναι. Πας εκεί που βρήκες μια δουλειά να δουλέψεις. Λατζέρης, σε σερβιτόρος, σε εστιατόρια. Σε εργοστάσιο. Να ξεκινήσω. Και μου λέει πώς έχεις συγγενείς εδώ, όχι. Έχεις λεφτά, όχι. Έχεις φίλους, όχι. Και πού θα μείνεις, λέω δεν ξέρω. Του λέω μπορώ να μείνω εδώ. Στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο. Δεν νοιάζει. Βρήκε λοιπόν στο Μπρούκλιν, όχι στη Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν, που ήταν άλλοι τέσσερις από το εργοστάσιο, να πάω. Βρήκαμε ένα στρώμα στο δρόμο. Έβρεχε κιόλας. Τέλος πάντων το πήραμε, βάλαμε στην κουζίνα και εκεί ήταν το ξεκίνημά μου. Αλλά ήταν δύσκολο. Προφανώς. Γιατί δεν έβγαινα για να μαζέψω και λεφτά από το 75 ευρώ που έπαιρνα, να στείλω εδώ. Λοιπόν. Έστελνες και λεφτά στον πατέρα σου. Φυσικά στο γράμμα. Στο γράμμα μέσα. Δεν κοιτάγεις δηλαδή τα χάλια σου και το τι δεν μπορούσες να ζήσεις. Τον εαυτό σου πρέπει να στείλεις και τις αδελφές σου. Φυσικά, γι' αυτό πήγα. Για να βοηθήσω. Λοιπόν, αλλά αμέσως ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο. Το πρώτο που ήθελα να κάνω. Είχα μάθει αγγλικά βέβαια. Πήγαμε τα αγγλικά από εδώ. Mm-hmm. Ήξερα. Γι' αυτό κατέληξα εκεί. Πήγα και άρχισα να ζωγραφίσω. Πήγα και σχολείο. Mm-hmm. Είχα και δασκάλους. Δηλαδή, δεν είχα φίλους. Μόνος σου, όλη μέρα ήσουν μόνος σου. Μετά από τη δουλειά, μόνος μου έφυγα από εκεί. Με αυτούς που έμενα, γιατί με πήραν μια φορά σε ένα μπαρ, ήτανε τρεις και εγώ τέσσερις σε ένα σπιτάκι, ας πούμε, εκεί πέρα και πήγαμε να πιούμε ένα ποτό σε ένα μπαρ και σκοτώσανε κάποιον. Εγώ μόλις που το είδα αυτό, λέω, εγώ με αυτούς δεν θα... Και έφυγε και νίκησα εγώ ένα δωμάτιο. 1970 μιλάμε τώρα, έτσι. 70, ναι. Λοιπόν, και άρχισα να ζωγραφίζω. Πήγα στο σχολείο. Αυτό τώρα πώς ξεκινάει τώρα ένα παιδί με όλες αυτά τα προβλήματα, με όλη αυτή τη δυσκολία, σε σχετική δυστυχία. Πώς παίρνει ένα χαρτί και αρχίζει και ζωγραφίζει. Όχι, δεν παίρνει ένα χαρτί και ζωγραφίζει, πήγα σχολείο. Εγώ δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο από το 70 και θα σου πω και το άλλο. Ότι πριν από 5 χρόνια σταμάτησα τις σπουδές. Σπούδασα ζωγραφική, σπούδασα γλύπτικη και σπούδασα και το κόσμημα. Και θα σου πω μετά γιατί σπούδασα το κόσμο. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την τύπο. Ξεκινάς λοιπόν και ζωγραφίζεις. Μάλιστα. Βλέπεις ότι κάτι πάει καλά εδώ με τον Γιάννη. Δηλαδή τα καταφέρνει εδώ ο Γιάννης. Ναι, γιατί η ζωγραφική μου ήταν πάντα διαφορετική. Mm. Και ήταν πάντα ευχάριστη. Ναι, θέλω να πω ότι όποιος δει... Και ζωγραφίζω παραδείσους εκεί που δεν... Φανταζόμουν ποτέ. Θέλω να πω ότι έχεις ταυτότητα. Όποιος δει ένα έργο σου μετά μπορεί να ξέρει από άλλα έργα ποια είναι τα δικά σου. Έχεις δηλαδή μια στάμπα. Ακριβώς. Είναι όταν ο Τσαρούχης είδε τα έργα στην Γνωσό, ναι. Είπε αυτά πρέπει να τα κάνανε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Μπορεί. Δηλαδή εδώ κάνεις έργα για ευτυχισμένους ανθρώπους ή εκφράζεις έναν ευτυχισμένο ψυχισμό. Που ούτως ή άλλως έχεις. Ως άνθρωπος το έχεις αυτό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα παιδί με αυτές τις δυσκολίες από τον Πειραιά που βρίσκεται μόνο σου στη Νέα Υόρκη, πώς ζωγραφίζει με ευτυχισμένο ψυχισμό. Όταν έφυγα γίνε ευτυχισμένος. Πάντα ήμουν κατσουφιασμένος και δυστυχισμένος. Mm-hmm. Γιατί έβλεπα. Μάλιστα. Όταν Χριστούγεννα ερχόταν και λέγανε στην μητέρα μου πρέπει να του πάρεις κάτι. Λέω δεν μας πήρε τίποτα. Και λέει η μητέρα μου μην ανησυχείς. Αυτό που φοράς θα σου σιδερώσω. Αλλά είσαι ωραίος. Και είσαι και πρώτος μαθητής. Αυτές δεν είναι. Αυτήν είναι στα παιδιά δεν είναι. Αυτό δεν το ξέχασα ποτέ. Και έγινε εφόδιο για μένα στη ζωή μου. Τέλος πάντων, πήγα και κάνω μια έκθεση στο Village. Δηλαδή, έχεις μαζέψει κάποια έργα, ας πούμε, που τα θεωρείς ότι ναι, αντέχουν στο να. 15 έργα, η αρχή. Αυτό το σκαλοπάτι το εκτίθεμε τώρα. Πώς το ήθελες, πώς ήταν. Το σκαλοπάτι που το ζωγραφίζω μέχρι τώρα βγαίνω να εκτεθώ.
Εκεί είναι ένα δύσκολο σκαλοπάτι για κάθε καλλιτέχνη. Πώς το ξεπέρασες? Έκανα έκθεση, η πρώτη έκθεση μου ήταν στο Village. Εκεί που είναι οι hippies και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ήρθε ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη και αγόρασε ένα πίνακα. Αυτό για μένα, πρόεδρος του χρηματιστηρίου του, για να αγοράσει ένα πίνακα, θα πει ότι αξίζω. Κάτι. Ήταν η πρώτη σου έκθεση, έτσι, πρώτη. Έρχεται σου... λοιπόν μια κυρία η οποία ήταν πρώτη ξαδέλφη της Βασιλομήτωρος της Ισπανίας και μου λέει, εσύ θα ακούσεις από μένα, αγόρασε ένα έργο και αυτή, εσύ θα ακούσεις από μένα όταν πάω στην Ισπανία. Εγώ συνέχισα εκεί, δούλευα βέβαια, είχα τρεις δουλειές, ζωγραφική. Άλλαξα δουλειά βέβαια, γιατί τώρα πια είχα πάρει και τα χαρτιά μου και δούλεψα στην Panasonic. Λοιπόν, και ζωγράφισα κιόλας, αλλά δεν είχα πάλι φίλους κτλ. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο, πέρασε ένας χρόνος, δύο. Θες να έρθεις στην Ισπανία? Λέω ναι. Πρέπει να μείνεις όμως 4 μήνες, το οποίο σημαίνει ότι εγώ έπρεπε να δώσω, να αφήσω τα πάντα. Και είπα, να πεινάσεις άλλη μια φορά. Και λέω, ναι, έρχομαι. Άλλη μεγάλη απόφαση. Μέγιστη αυτή. Όμως θα σας πω, παιδιά. Εγώ, η ζωγραφική ήταν η λατρεία μου. Λοιπόν, η Ισπανία είναι η χώρα πρώτον του πολιτισμού και δεύτερον η σημαντικότερη ζωγράφη στον κόσμο στην Ισπανία. Λέω, αν πετύχω στην Ισπανία, τελείωσε το θα πράγμα. Συνεχίσω. Ή διαφορετικά κάτι άλλο θα κάνω. Δεν ήθελα να είμαι medium, mediocre. Πάω λοιπόν στην Ισπανία. Μαδρίτη. Μαδρίτη. Και κάνω μια έκθεση. Τώρα βέβαια πια γνώρισα την Duchess of Alba, η Δούκισσα της Άλβα. Και ξέρετε ποια είναι. Είναι αυτή που ζωγράφισε τη γιαγιά της, ο Γκόγια, και έγινε το σκάνδαλο γυμνή γιατί την ερωτεύτηκε, και η πλουσιότερη γυναίκα στην Ισπανία. Και όχι μόνο, Γκόγια, το Παλάσιο Ντελίρια, ακόμα υπάρχει. Εδώ δεν την ξέρουνε. Και είναι η σημαντικότερη γυναίκα στον κόσμο. Εκείνη μου γνώρισε τη Σοφία, τη Βασίλισσα. Και αγόρασε πίνακα. Σοφία. Μου φάνηκε πάλι και η Μαδρίτη χωριό. Γιατί την Ελλάδα την είχα ξεγράψει τελείως. Εκεί τι είπε ο Γιάννης μέσα του? Ο Γιάννης, όχι, ο Γιάννης έκανε λάθος που έφυγε από τη Νέα Υόρκη. Λάθος δεν έκανε, πήγε για δοκιμή. Ο Γιάννης του Πειραιά, λέω. Ο Γιάννης του Πειραιά. Και γυρίζω στη Νέα Υόρκη, αλλά ήμουνα όχι 100% σίγουρος, αλλά λέω κάτι αξίζω. Και ήρθα στη Νέα Υόρκη και πήγα μόνος μου τώρα στις γκαλερί Madison Avenue με ψηλό το κεφάλι. Γιατί είχα κάνει και πρωτόκολλο, πώς να περπατάω, πώς να τρώω, εκεί, γιατί στην Ισπανία είναι αυτό. Πάω λοιπόν, κάνω μια έκθεση. Πού? Στη Μάντισον. Μάντισον. Και είχα την τύχη να είμαι φίλος με τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα, το διάσημο αυτό. Η γυναίκα του λοιπόν, η πρώτη του γυναίκα, η οποία ήταν κόρη πρωθυπουργού της Εστονίας, ήταν με τον Όσκαρ, χώρισε με τον Όσκαρ, ανέλαβε εμένα. Όπως εδώ που έκανα με δημόσιες σχέσεις. Και κάνω την πρώτη έκθεση και με αγοράζει μια κυρία από την Αργεντινή. Πάει στην Αργεντινή και μου λέει, θέλεις να κάνεις μια έκθεση στο Buenos Aires? Να πούμε ότι είναι εγώ πάντα άλλο... έλεγα ναι. Το άλλο μεγάλο κέντρο του πολιτισμού, το Buenos Aires, για τα εικαστικά. Μαδρίτη, Παρίσι, Buenos Aires, Νέα Υόρκη, αυτά. Ναι.
Λοιπόν, πάω στην Ισπανία, Αργεντινή. Στην Αργεντινή και πήγαμε ισπανικά. Λίγα, αλλά καλά. Λοιπόν, μου λένε πάλι και από εδώ φεύγεις με αυτό. Λέω, δεν πειράζει. Δεν φοβόμουν. Δεν φοβόσουν να κλείσεις έναν κύκλο και να ανοίξεις έναν άλλον. Και δηλαδή. Να ανοίξω έναν άλλον. Δεν το φοβήθηκες ποτέ αυτό ζωή σου. Πάλι λοιπόν εκεί πέρα και έγινα διάσημος σε μία βραδιά. Παιδιά, πώς. Είχα μία φίλη που την είχα γνωρίσει στη Νέα Υόρκη και μου λέει εγώ είμαι η διασημότερη ηθοποιός και έχω ένα τρώγοντα το μεσημέρι με τη Μύρτε Λεγράν. Και είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, και θα σου κάνω μεσημέρι, θα σε δει όλο τον Buenos Aires. Πάω και με καλεί, μιλούσα και ισπανικά και ήταν η Σαρίτα Μοντιέλ. Αλίμονο. Λέει Σαρίτα Μοντιέλ, Έλληνας, λέω ναι. Μου λέει το ωραίο τραγούδι που έχω τραγουδίσει στη ζωή μου είναι ελληνικό. Εγώ που είμαι δυνατός, λέω σοβαρά, ναι. Λέω και ποιο είναι. Λέει, θα το τραγουδήσω. Τι είναι αυτό που το λένε και αρχίζω να κλαίω εγώ. Γιατί και τώρα δηλαδή, βουρκώνω. Λοιπόν, όλο το Buenos Aires με δει να κλαίω. Απίστευτο. Και πούλησα 30 πίνακες σε μία βραδιά την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Έτσι μου λένε τώρα αυτό. Ήτανε. Και εκεί μου λένε θα μείνεις εδώ τώρα. Λέω σπίτι μου, εγώ να πληρώσω ενίκεια, ξέρεις. Λέει θα ανοίξουμε γκαλερί στην Πούντα δε Λέστε. Λέω δηλαδή ότι έβγαλα να ανοίξω γκαλερί να τα φάω. Έτσι σκέφτηκα εγώ. Λέει μην ανησυχείς. Όσοι δεν πουληθεί να τους αγοράσουμε εμείς. Και ανοίγω γκαλερί τα νησιά. Ελληνικά. Στα ελληνικά το είδε στο Facebook. Ξέρω, το ξέρω. Ναι. Μα νησιά... δεν ήταν να το δω στο Facebook. Τότε τα μαθαίναμε εμείς που ασχολιόμασταν με τον πολιτισμό. Εδώ τα μαθαίναμε. Το έβαλα προχθές στο Facebook. Και ήμουν 28-29 ετών. Κυρίες και κύριοι, θα αφήσουμε λίγο τον Γιάννη Αμοριανό να ξεφορτιστεί γιατί έχει ήδη δακρύσει και θα έρθουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος με τον Γιάννη και την τόσο ωραία διήγηση της παραμυθένιας του ζωής. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου.
πίτες άλλης εποχής στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, με το Γιάννη Αμοριανό, μέρος δεύτερον, θα μπορούσαμε να πάμε και μέρη 550, αλλά τι να κάνουμε. Τον είχαμε αφήσει τον κοσμοπολίτη Γιάννη Αμοριανό στο Buenos Aires. Ναι. Όπου έγινε ο χαμός με εκείνο το δάκρυ σου, γιατί άκουσες το ελληνικό τραγούδι και... Ακριβώς. Την άλλη μέρα το εκτίμησαν αυτό. Ναι. Έχουν παιδεία πάνω στα εικαστικά οι κάτοικοι του Buenos Aires. Ναι. Είναι οι ωραιότεροι, πιο μορφωμένοι, πιο πολιτισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Ναι, στην Αργεντίνη. Εγώ θα ήθελα να ζήσω εκεί, αλλά δεν μακριά από τη Νέα Υόρκη, το 10ωρο ταξίδι. Και πώς εξελίσσεται ο Γιάννης Αμοριανός στο Πειραιωτάκι, λοιπόν? Το Πειραιωτάκι, όταν άνοιξε την γαλερία στην Μπούντα Δελέστε, βέβαια γνώρισα τους πάντες και τα πάντα. Θα σας πω γιατί. Είναι ένα ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος, και το συγκρίνω με τη Μύκονο, αλλά το πιο πολιτισμένο εκεί. Κλάς. Λοιπόν, με πύργους και έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να περάσουν καλοκαίρι. Αφού τελείωσε αυτό, μου λένε τώρα θέλουμε, πήγε καλά η έκθεση, με τον Αμοριανό βέβαια. Μου λέει τώρα θα ανοίξουμε στη Νέα Υόρκη. Λέω στη Νέα Υόρκη, οχ. Και πώς, εγώ δεν έχω εμπειρία γκαλερίστα. Μου λέει μην ανησυχείς, θα βρούμε. Ανοίγω λοιπόν στη Madison Avenue, δίπλα ακριβώς από το Λαλαούνι και 64 δρόμους και γκαλερί. Εγώ αρχίσαμε να έκανα έκθεση για μένα, έκανα έκθεση για Αργεντινέζο, έκανα έκθεση για Έλληνα, έκανα έκθεση για Ισπανό και συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος. Elizabeth Taylor, Jackie Onassis, Valheim, Andy Warhol, ο οποίος ήθελε να το κάνω έκθεση και δεν μου άρεσε ποτέ η δουλειά του. Υποκειμενικά πράγματα είναι αυτά. Υποκειμενικά, ναι. Ακριβώς, η τέχνη είναι υποκειμενική ούτως ή άλλως. Ναι, γιατί εγώ τον ήξερα αρκετά καλά, ας πούμε. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά η έκθεση, η γκαλερί, πάρα πολύ καλά. Αλλά βέβαια, για να κάνεις μια επιχείρηση... Πρέπει να είσαι επιχειρηματία και να μην είσαι καλλιτέχνης. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι? Πρέπει να έχεις ανθρώπους που είναι καλύτεροι από σένα. Στη δουλειά δηλαδή εννοείς. Ακριβώς. Λοιπόν, και ανέλαβαν κάποιοι οι οποίοι έχω φωτογραφίες με τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα, με τον ένα μετά, και είχα, όπως σας είπα, γνώρισα τη γυναίκα αυτή του Όσκαρ ντε λα Ρέντα και μου έκανε δημόσιες σχέσεις. Τον Ρεξ Χάρισον, τον ένα, τον Νταλή, τον Ούρεγεφ. Αυτή η γυναίκα βέβαια μπορεί να τα δίνα όλα σε αυτήν, γιατί τα ήθελε και όλα, αλλά ήξερα ότι υπάρχει ένα μέλλον και δεν είναι αυτό το κακομήρικο, κατάλαβες. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Στη Νέα Υόρκη, παιδί μου, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Έγραψα εκεί που έγραψε ο Νταλή σε ένα βιβλίο που είναι στο Passover, ένα χρυσό βιβλίο τόσο, 18 καράτια κέτρεμα, να ζωγραφίσω. Και μου λέει θα του ζητήσεις πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσιοι γιατί έχουν όλους τους πύργους εδώ. Λέω πώς. Λέει τουλάχιστον 2.000. Χριστός και Παναγία, λόγω δεν είμαι... Τέλος πάντων, όταν ήρθε ο άνθρωπος να πάρει το βιβλίο, ένα πράγμα, σήκω το 18 καράτια, με όλους τους καλλιτέχνες, αναφέρω Νταλή και τα λοιπά. Μου λέει πόσα σου χρωστάω, του λέω 1.000. Εγώ είπα δεν είπα. Λέει 1.000, ναι. Λέω είναι πολλά. Μου λέει βέβαια είναι πολλά. Λέω εντάξει, 750. Μου λέει σε ευχαριστώ πολύ. Και μου δίνει μια επιταγή 4.000. Είναι σημαντικό αυτό, ας πούμε. Διότι δεν πήγα, γιατί μου ήρθανε και Έλληνες από εδώ. Ο Έλληνας δεν θα προκόψει ποτέ. Ποτέ. Θα σου πω γιατί. Ήρθε και ένας από τη Θεσσαλονίκη. Και του λέω αγοράκι μου, η ωραία η πίνακια σου. Θα σου κάνω έκθεση. Μετά από... Λέω πόσο τους πουλάς. Μου λέει 10.000 και 15. Λέω με 5 δεν έχεις. Όχι μου λέει. Είναι ένα παράδειγμα. Λέω δώσε μου το καταλόγο σου. Εκεί θα δεις την αξία του καλλιτέχνη. Τι έχει κάνει και... Έχω κάνει λέει στην Εθνική Τράπεζα. Του λέω στην Εθνική Τράπεζα δεν κάνουν εκθέσεις, κάνουν αποταμιεύσεις. Θες να κάνεις έκθεση? Ναι.
Ο ακριβότερος θα είναι 500. Το ξεκίνημα. Έτσι είναι. Πού πας και τι, γιατί όλος να πληρώσει. Επειδή του αρέσει δηλαδή, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν είναι. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ κανένας διάσημος. Γι' αυτό και ο Τσαρούχης που εγώ τον γνώρισα και του λέω θέλω, θα φύγω από το σπίτι μου, θα δω στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να αγοράσω, δεν έχω τα χρήματα να αγοράσω, αλλά οι εφοπλιστές θα αγοράσουν, ναι. Τσαρούχης είναι. Και ξέρεις τι μου είπε, και δεν θα το πιστέψεις. Μου λέει, εγώ είμαι ένας κατεστραμμένος ζωγράφος και ξέρεις ποιος με κατάστρεψε. Ο Γιόλας, ο οποίος άνοιξε γκαλερί μετά από μένα, διότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται το καλλιτέχνη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τσαρούχης, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, και συνέχισα. Τώρα πηγαίνοντας στην Αργεντινή, γνωρίζω, εκεί ήταν η σημαντικότερη. Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι ένα κράτος με πολύ πλούσιους και πάρα πολύ φτωχούς. Ναι, πολύ περισσότερη είναι η φτωχή από τους πλούσιους. Πολύ περισσότερη, ναι. Γνώρισε έναν κύριο, μου λέει, θες να κάνεις έκθεση. Λέω, εγώ πάω στην Αργεντινή, μου λέει, θα επικοινωνήσουμε, έχω γκαλερί και η ξαδέλφη του, ας πούμε. Και πάω, κάνω μια έκθεση, πούλησα όλα τα έργα και μετά γνώρισε μια κυρία στην γκαλερί στο Καράκας και μου λέει, εγώ θα σου αρρώσω 30 πίνακες, αλλά θα πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Πού? Και, στο Μαρακάιμπο. Λοιπόν, και πήγαινα, έκανα στη Μαρακάιμπο, Καράκας. Εκεί λοιπόν γνωρίζω κάποιον που μου λέει, θέλεις να εκθέσεις στο Ελ Σαλβαδόρ. Από φτωχή χώρα σε πιο φτωχή πάμε, ναι. Εκεί κι αν είναι φτώχεια. Πήγα λοιπόν, αλλά δεν είναι φτώχεια μόνο. Όταν πήγα μου σπάσανε τα καβαλέτα, τα τελάρα, γιατί μήπως κουβαλούσα κοκαίνη στα τελάρα και μου τα σπάσανε όλα. Λοιπόν, αλλά έκανα την έκθεση και πούλησα. Γιατί? Γιατί οι φτωχοί με τις κότες που ζούσαν στο σπίτι, οι πλούσιοι είχαν το... Αυτό συνέβη στη Βενεζουέλα. Ήταν οι πολύ πολύ πλούσιοι και οι πολύ πολύ, πολύ φτωχοί. Όταν πήγα μου κάνανε δεξιώσεις οι πλούσιοι βέβαια. Σε κάτι πισίνες, στο βουνό, γιατί το Καράκας είναι βουνό. Και μου λέει και θα προσφέρουμε κρυστάλλ απόψε. Κρυστάλλ. Λέω τι κρυστάλλ. Μου λέει δεν ξέρεις τη Νέα Υόρκη ζεις, δεν ξέρεις το κρυστάλλ. Λέω ξέρω ότι για σαμπάνια, ναι. Λέω ξέρω ότι... Συνηθισμένες, ας πούμε. Μου λέει κρυστάλλι είναι πιο ακριβή, άκου. Και προσέφεραν, ας πούμε. Και από κάτω, για να ανέβεις επάνω, ας πούμε, από το αεροδρόμιο να ανέβεις. Πινάγες παράγκες. Όχι παράγκες, πεινάγανε. Λοιπόν, γι' αυτό λένε το έχει δικτάτορα. Το χρειαζόντουσαν τον δικτάτορα. Δεν μπορεί εσύ να έχεις 15 διαμερίσματα στο Olympic Tower στη Νέα Υόρκη, επειδή σε κλέβεις το πετρέλαιο και οι άλλοι φτωχοί να πεινάνε, δικαιολογημένα. Θες να πεις ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να αποφασίζει αυτός τι πρέπει να γίνει για να διορθούν κάποια πράγματα. Ακριβώς. Γιατί με δημοκρατικό τρόπο αυτά δεν λύνονται. Γιατί πάντα στη δημοκρατία κάνουν κουμάντο αυτοί που οι έχοντες και οι κατέχοντες. Ακριβώς. Εντάξει, έκανα και εκεί, εκεί Σαλβαδόρ, Βενεζουέλα, λοιπόν, ναι, έχουμε κάτι πιο φτωχό, πήγαμε σε κάτι πιο φτωχό. Σε κάτι πιο, στη Δομινικανική Δημοκρατία. Ναι, γιατί εγώ είχα τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα, ο οποίος ήταν παντρεμένος, ας πούμε, με την Ελλάδα. Και μία φορά, λοιπόν, όταν αγόρασε ο Νούρεγεφ ένα πίνακα, στο σπίτι της κυρίας αυτής που μου έκανε δημόσιες σχέσεις, το πήγα στο θέατρο και είμαι πρώτη σειρά. Δυστυχώς δίπλα με τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα, με τη δεύτερη γη Φρανσουάζ ντε λα Ρέντα, που ήταν του Βόγκ αυτό. Μου λέει, μάλωσες με την Άινο, λέω, ναι. Μου λέει, εσύ θα χάσεις. Λέω, ναι, αλλά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Βέβαια, ζήλεψε κιόλας, γιατί ο Νούρεγεφ βγήκε και ήμουν πρώτη σειρά, γιατί αυτός και μου έκανε έτσι. Του λέω, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί με είχε βάλει να υπογράψω 50% να παίρνει από μένα. Σε όλο τον κόσμο. Ήρθα να κάνω έκθεση εδώ, έπρεπε να πληρώσω τα μισά. Λοιπόν,
Και βέβαια το είχα απογράψει δικαιολογημένα. Πέρασαν όμως 3 χρόνια και με παίρνει ένας καταλαβαίνοντας και μου λέει «Σ' αγαπάω και θέλω να σε συναντήσω, θέλω να με βοηθήσεις. Να πάω μάρτυρας, γιατί εγώ δεν είχα λεφτά. Της έδωσα 10.000 και με δόσεις για να σβήσουμε το συμβόλαιο». Ενώ ο Σκανταλαρέν ήταν 25 εκατομμύρια. Πήγα. Πήγα, του λέω δεν το αξίζεις, αλλά θα έρθω για αυτή τη γυναίκα. Και πήγα μάρτυρας, λέει και εσένα σε βάλουμε το υπογράψεις. Λέω ναι και εμένα. Λοιπόν και κέρδισε το δικαστήριο. Τότε λοιπόν ο Σκανταλαρέν μου λέει τώρα θα είμαι εγώ. Ο μάνατζερ. Και σου ζητώ 1000 συγγνώμη και εγώ. Και με γνώρισε ας πούμε στο Mitsukoshi Galleries. Και έτσι πήγες στο Ιαπωνία. Στο Τόκιο και έτσι πήγα η Ιαπωνία με τον Όσκαρ. Βέβαια ο Όσκαρ. Άλλος κόσμος εκεί πάλι. Άλλος κόσμος. Και εκεί δύσκολη. Δύσκολη και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολη. Και στην υπήρχε Αγγόλια. Υπήρχε κάποια άλλη αποδοχή όταν λέγανε ο Έλληνας ζωγράφος, όταν έλεγες ότι είσαι Έλληνας, ότι είσαι Ελληνόπουλο, γιατί πάντα το δήλωνες και πάντα το δηλώνεις και ξέρω την αγάπη σου για την Ελλάδα, ναι. Και λες ότι είμαι ευγνώμων που γεννήθηκα Έλληνας, ναι. Το λες συνέχεια, την αγαπάς την Ελλάδα, ακούς Ελλάδα και κλαις, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Εκεί όταν λάνσαρες Ελλάδα, γιατί τα θέματά σου έχουν Ελλάδα μέσα. Φυσικά. Υπήρχε κάποια άλλη αποδοχή. Ποτέ. 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 Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Πήγα με τον Όσκαρ και μετά πήγα και στην Αγγόλια. Πάρα πολύ καλά. Και βέβαια του ήμουν ευγνώμων, αλλά αυτός ήταν 25 εκατομμύρια όταν, ξέρεις, κερδίζει μια υπόθεση. Γιατί θα πω αυτό. Τι θεωρούν όλοι για την Ελλάδα. Είμαστε ο σημαντικότερος λαός στον κόσμο. Είμαστε. Το ένιωσα. Να σας πω και ένα αστείο. Όταν πήγα στην Αργεντινή, μου λέει ένας κύριος, μου λέει η γυναίκα μου σε λάτρεψε. Ναι. Εσύ είσαι, μου λέει ο ζωγράφος, λέει ναι. Λέω ναι. Μου λέει εγώ περίμενα να δω ένα ψηλό με ένα μουστάκι. Του λέω, μου είχαν πει να ζητάω συγγνώμη πάντα. Είχα δίκιο, δεν είχα δίκιο και να φύγω. Λέω, σας απογοήτευσα. Μου λέει φυσικά και με απογοήτευσες. Λέω, σας ζητώ συγγνώμη. Μου λέει όμως. Μ' άρεσε αυτό το... Θα σου δώσω, μου λέει, να κάνεις, έχω 3 παιδιά, 3 πορτρέτα για τα παιδιά μου. Του λέω, ξέρετε, εγώ στα πορτρέτα δεν είμαι καλός. Λέει, τι ζωγραφίζεις, λέω, ζω. Μου λέει, την πεθερά μου. Θέλω να σου πω ότι λατρεύουνε τους Έλληνες. Εκεί έγινε ο Ωνάσης στην Αργεντινή. Παιδιά, έχω όλα τα δεδομένα να σου πω ώρες. Διότι τον έφτιαξε μία φίλη μου, Μπέτη Φεραδάς, που ήταν στο Ταμπάκο. Εγώ όταν πήγαινα εκεί πέρα, μπορούσα να πάω στο ξενοδοχείο να χαλάσω όλα τα λεφτά, άλλαζα σπίτι και της έδινα το δικό μου στη Νέα Υόρκη για να πληρώνω ξενοδοχείο. Εμένα ήταν ένα υπνοδωμάτιο, εκείνη ήταν 7 υπνοδωμάτια. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι της λέω όταν ήρθε, τι λέω, τι ωραίο που είναι αυτό το τασάκι, λέω, γιατί καπνίζω και εκείνη. Λέει, γύρισε το από πίσω. Θα το πω με όλη μου την ευγνώμη. With all my gratitude. Άρης. Χρυσό 18 καράτια και της έδωσε ένα τασάκι τόσο χρυσό. Αυτή τον έφτιαξε. Δηλαδή, έχω και ακόμα συνεχίζω να είναι στο Ταμπάκο. Mm-hmm. Ναι, ωραία οι άνθρωποι. Γι' αυτό σου είπα για την αποδοχή που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτό ακριβώς έλεγα. Πάντοτε. Και ειδικά όταν κουβαλάνε και Ελλάδα και αποπνέουν Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά εδώ οι κυβερνήσεις, αυτό ήθελα να πω. Σε εκμεταλλεύτηκαν ποτέ οι πρεσβείες, οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές. Θα σου πω. Να πούνε ρε παιδί μου, ο δικός μας πάει κάτω. Θα σου βοηθήστε. Πω. Όταν έκανα έκθεση εγώ στον Μπουενος Άιρες, η τρίτη, τέταρτη τέλος πάντων. Μου κάνουν ανδεξιώσεις εκεί για να γνωριστώ περισσότερο, mm-hmm. κτλ. Έτυχε να καλέσουν και τον Τούρκο. Ποιον Τούρκο, τον πρέσβη. Τον πρέσβη. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία σημασία και ο Τούρκος ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μου. Ο δικός μας δεν ήρθε στην έκθεση και μου λέει μην ξανάρθεις, εδώ ήσουν με τον Τούρκο. Μα κοίταξε, ενώ δεν ήρθε εγώ δεν είμαι πολιτικός. Και τι θα κάνω, θα πάω να μαλώσω για την πολιτική,
αφού εσείς δεν τα έχετε καταφέρει τόσα χρόνια. Θα τα καταφέρω εγώ, έτσι δεν είναι. Και ενώ δεν είχε έρθει κιόλας. Δεν ήρθε επειδή δεν είναι το τέλος πάντων. Πολίτης του κόσμου, σου αρέσει ο τίτλος. Τον έλεγε ο Σοκράτης, ότι είναι ένας πολίτης του κόσμου, ένας οικουμενικός πολίτης. Αρέσει. Φυσικά και μ' αρέσει. Ένα παιδί που ξεκινάει από τη γειτονιά της Φρεατίδας, ξέρω εγώ, ξαφνικά να μην ξέρει πού θα του ξημερώσει, σε ποια πόλη, σε ποια πρωτεύουσα, σε ποια χώρα. Είναι λίγο ζωή σαν παραμύθι. Ναι, αλλά μου μάθανε ένα πράγμα. Ότι πρέπει να ξέρεις τι δεν ξέρεις. Και εγώ δεν ήξερα πολλά. Μάλιστα. Και ήθελα να μάθω. Αυτό είναι. Λοιπόν. Και μάθαινα καθημερινά. Σου λέω, πώς εκεί η Ισπανία με βοήθησε πάρα πολύ. Πώς θα φας, δεν θα σε καλέσει η Βασίλισσα και πώς θα φας. Είναι λογικά πράγματα. Λοιπόν, έτσι είναι. Έμαθα λοιπόν να αντιπροσωπεύω άψογα τη χώρα μου. Άψογα. Και θέλετε να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Πολύ σημαντικό. Ο Κατσιματίδης, ο γνωστός. Επιχειρηματίας. Ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Από την Ίσυρο φτωχός και αυτός. Βλέπει την κόρη του και με κάλεσε στο Waldorf Astoria. 1,5 εκατομμύριο χάλασε. Εγώ ήταν και. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν εκεί πέρα, ήταν. Έρχεται ένας ψηλός λοιπόν και μου λέει, είναι δηλαδή τα ρητά που. Μου λέει, εσύ περήφανος που είσαι Έλληνας. Εγώ τόσο σε αυτό το κοιτάω. Λέω, και φυσικά είμαι υπερήφανος. Μου λέει, να σου πω τι μου είπε ο παππούς μου. Λέω ναι. Λέει οι Έλληνες τα είπανε. Εκεί ξαναβούρκωσα. Οι Έλληνες τα είπανε και τα έκαναν όλα. Εμείς οι Αμερικανοί προσθέτουμε έναν λιθαράκι. Του λέω παππού σου. Λέω πρέπει να σε θυμάμαι βουρκωμένος. Είναι, αυτό είναι σημαντικό. Και μου λέει Eisenhower. Θέλω να σου πω τι σκέπτονται οι άνθρωποι. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε να αντιπροσωπεύσουμε και πάμε μαγιά. Μαγιά όχι. Περισσότερος Γιάννης Αμοριανός σε λίγο. Και κύριοι, με τον Γιάννη Αμοριανό δεν μπορείς να τελειώσεις. Δεν μπορείς να τελειώσεις εύκολα. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και πάρα πολλές πτυχές. Και θα έλεγα ένας άνθρωπος που δεν τελειώνει. Γιατί ακόμα και σήμερα συνεχίζει να σπουδάζει, να ψάχνει το επόμενο, να ψάχνει το κάτι καινούριο, να κάνει μια νέα πρόταση. Στο τρίτο μέρος αυτό εδώ, Γιάννη μου, της εκπομπής, θα ήθελα λίγο να φιλοσοφήσουμε μαζί. Γιατί δεν είσαι ένας άνθρωπος που τη φιλοσοφία την έχεις παραπεταμένη και στα έγκατα. Καθόλου. Ακριβώς, το ξέρω. Τι είναι τέχνη, βρε Γιάννη? Μιλάμε τόση ώρα για τέχνη, για πίνακες. Κάποιοι θαυμάσανε, κάποιοι μεγάλοι αγαπήσανε, κάποιοι μεγάλοι αγοράσανε. Γιατί αγοράζει ο άνθρωπος, τι βλέπει, τι τελικά είναι τέχνη?
Τι είναι το χρώμα, τι είναι το εικαστικό αυτό, πώς αποτυπώνεται στον εγκέφαλο. Παιδιά, ο πίνακας, έχω ένα βιβλίο, έχω κάνει βιβλίο, αλλά στα αγγλικά. Ο πίνακας, και γράψαμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η ζωγραφική είναι ένα ποίημα, χωρίς λόγια. Με χρώματα. Ακριβώς. Το ποίημα είναι μία ζωγραφική γραμμένο με λόγια. Γιατί μου είπανε πού να το αφιερώσω το βιβλίο και λέω πού να το αφιερώσω το βιβλίο. Λέω το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπούν την ποίηση και τη ζωγραφική. Λοιπόν, δεν μπορεί να ζήσεις στο σπίτι σου με τους άδειους τοίχους, όπως πήγα σε σπίτια και λέει, σ' αρέσει το σπίτι μου, είναι ξύπνο δωμάτια. Λέω, ναι, αλλά στο νοσοκομείο δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου θυμίζει το νοσοκομείο. Δεν έχεις κάτι που να δεις κάτι, σε ταξιδεύει, σε ηρεμεί. Οτιδήποτε είναι αυτό, ό,τι ξέρεις, μοντέρνα σ' αρέσει. Πρέπει τώρα να ταιριάζει με τον ψυχισμό του ανθρώπου. Μα τώρα φυσικά. Mm-hmm. Τώρα, για αυτούς που αρχίζουν η μοντέρνα τέχνη, δεν έχω καμία εκτίμηση. Ναι. Καμία. Θα σου πω γιατί. Γιατί παίρνουν τα χρώματα. Παιδί μου, αν δεν έχεις την ψυχή, αν δεν έχεις ψυχή να τη βάλεις. Εγώ δουλεύω μέρα νύχτα. 2 χρόνια εδώ δεν πήγα που δεν έκανα μπάνιο. Δεν πήγα στη Μύκονο, πήγα που πήγαινα. Αλλά δεν πήγα για τη Μύκονο, πήγα για την έκθεση. Λοιπόν, δεν βγήκα 2 χρόνια από εδώ. Από το σπίτι μου εδώ, από το σπίτι μου εδώ. Αλλά ένιωσα ευτυχισμένος. Γι' αυτό που κάνω. Και όταν βλέπω τα ανταπόκριση του κόσμου. Ανταπόκριση. Ότι κάποιοι το βλέπουν και χαμογελούν. Ακριβώς. Δεν ανάγκη να αγοράσουν. Σωστά. Το βλέπουν και το μηδίαμα, το ελαφρύ μηδίαμα του κούρου στο στόμα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η ψυχή μου. Να, αυτό το ονόμασα. Έτσι πήρε το αυτό. Το νησί της αγάπης. Γιατί βλέπεις όλα τα ζώα αυτά. Ακριβώς. Μου έκανε εντύπωση και ένας πίνακας με τη βουλή και γύρω γύρω τα λιοντάρια να είναι απ' έξω. Μάλιστα. Εδώ είναι. Ναι. Ναι. Είναι οι αγανακτισμένοι, είναι οι άνθρωποι που απ' έξω είναι σαν λιοντάρια. Όχι, η βουλή είναι εκεί. Ναι. Αυτοί που είναι μέσα, οι πιο πολλοί δεν αξίζουν να είναι μέσα. Διότι εκεί και επηρεάζουν τον κόσμο, όχι εμένα. Και ο κόσμος, τα δικά μου, απ' έξω, είναι ότι περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Και όχι αυτά. Δεν μάθανε να μιλάνε, δεν μάθανε να συμπεριφέρονται, δεν μάθανε. Πώς θα με πείσεις εμένα, αφού είσαι άχρηστος. Και δεν το ξέρουνε. Για τον ψήφο όμως, επειδή έχουνε τους κατάλληλους, τους βάζουνε. Εγώ θα τους πέταγα με τις κλωτσιές όλους. Όχι όλους, περίμενε. Δημόσια θέση σου προτάθηκε ποτέ να πας κάπου να προβάλλεις σε κάποιο νεότερο, σε κάποιο επιμελητήριο εικαστικό, κάπου. Παιδί μου, έχεις τόση εμπειρία, έχεις τόσο κύκλο, έχεις τόσους γνωστούς. Προβάλλεις στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Άκουσε να σου πούνε, ένα εδώ, βοήθα λίγο, βάλε ένα χεράκι, βρε Αμοριάννα. Δεν μπορείς. Εγώ τουλάχιστον δεν κάνω για την Ελλάδα. 52 χρόνια στην Αμερική και όχι στην Αμερική, δεν είναι. Η βάση μου ήταν εκεί πέρα. Δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικοί, δεν θα ακούσουν. Θα κάνουν αυτό που θέλουν. Αν τους προτείνεις κάτι, εννοείς, δεν θα σε ακούσουν. Όχι. Είναι οι ξερόλες που τα ξέρουν όλα και θα σου πούνε. Εσύ θα το ήθελες όμως. Ορίστε. Θα το ήθελες. Αν το ήθελες. Και φυσικά. Και φυσικά. Αν μπορούσαν να με καταλάβουν, ναι. Διότι εκεί που βουρκώνω, έχω εμπειρία, βρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε. Με όλο τον κόσμο. Και δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ναι. Ποτέ μου πρόβλημα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για το εξής. Ναι. Θα πήγαινες σε ένα δημοτικό σχολείο αν σε καλούσε να μιλήσεις στα παιδιά για την τέχνη. Στα παιδιά, τα ματάκια, τα παιδικά. Φυσικά. Εγώ αυτό που έχω εδώ ήθελα να το κάνω σχολείο. Το λέω λοιπόν, έχω ήδη 10 μαθητάς. Το σχολείο αυτό θα γίνει το πιο διάσημο στην Ελλάδα. Θα σου πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι ζουν για να μαζέψουν λεφτά, να φάνε καλά και να μαζέψουν λεφτά για τα γυρατιά. Στα γυρατιά δεν χρειάζεσαι λεφτά. Χρειάζεσαι απασχόληση και χόμπι. Λοιπόν, εάν μάθουν αυτό το 18ο αιώνα τεχνική και να κάτσουν, να κάνουν ένα κουτάκι,
κάτι αυτό, ένα γκίλντινγκ, το χρυσό επί χρήσεως, αυτό, εκείνο. Λοιπόν, και να έχεις κάτι, να δεν χρειάζεται να παίζεις χαρτιά, δεν μπορείς να πλέξεις, δεν είναι της μόδας πια, δεν μπορείς να κεντήσεις, δεν είναι της μόδας δεν πια. Δεν βλέπουν τα μάτια σου κιόλας, καλά, καλά. Ναι. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται, όσο έχω το χέρι μου, αυτό το δεξί, όλα τα άλλα και τα μάτια μου βέβαια, αυτό. Λοιπόν, φυσικά, να έχουν ένα χόμπι για τη ζωή τους και να διδάξω στα παιδιά να πάνε στο Μεγάλη Βρετανία και να τους πούνε με δείγματα, αυτά μπορώ να κάνω. Μεγάλη Βρετανία ή οποιοδήποτε, φέρνουν από το Παρίσι. Γιατί από το Παρίσι και είναι όχι εδώ. Και αυτό θα διδάξω εγώ, να αυτό. Mm-hmm. Το μια... έκανα γαλάκι ας πούμε. Ναι, μια σχολή δηλαδή, τέχνης του 18ου αιώνα. Ακριβώς. Και θα γίνει. Γιατί εγώ έχω δώσει την ψυχή μου στην αρρωγή. Έχω κάνει τη διαθήκη μου για την αρρωγή, για τα παιδάκια. Mm-hmm. Με τις ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Ναι. Πόσο σε συγκινεί αυτό με τα παιδιά, δηλαδή έχεις ακούσει κάποια κριτική από ένα παιδί, έχεις συζητήσει με ένα παιδί για την τέχνη σου, βρέθηκε ποτέ σε μια έκθεση ένα παιδί και να σου πει κάτι και να... Εχθές. Ναι, 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 για πες. Τι. Τι σου είπε το παιδί, όταν τα βλέπει αυτά τα ωραία χρώματα, τα ζωντανά χρώματα, τα χαρούμενα χρώματα. Τα παιδιά είναι πιο absorb από... Σφουγγάρια. Σφουγγάρια, ναι. Ναι, το βλέπουνε. Γιατί όταν πήγα εγώ, παιδιά, ένα παράδειγμα, έκανα αυτό το πίνακα στο Buenos Aires και δεν ήταν reflection. Και μου λέει, δεν είχε, μου λέει, πού είναι το... Αντικατοπτρισμός. Λέω, έχεις δίκιο. Άκου. Παιδί ήταν αυτό. Ναι. Που το είπε. Ναι, παιδί. Και άρχισα να το κάνω λογικότατο, βέβαια, θέλει δουλειά. Αλλά το έκανα. Σε ενοχλεί η κριτική. Εμένα. Ναι. Κοίταξε. Φυσικά με ενοχλεί. Mm-hmm. Εάν μου το εξηγήσεις ότι εμένα αυτό το στυλ δεν μου αρέσει. Εντάξει, πολύ ωραία. Μου το έχουν πει. Mm-hmm. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μία. Τις περισσότερες φορές όμως η κριτική είναι κακοπροαίρετη. Δεν ξέρω. Αλλά έχω τους ανθρώπους βέβαια που εκτιμώ, είναι ορισμένοι που έρχονται εδώ και κάθονται και αυτό θέλω να το... Από αυτούς, ένας γαλερίστας που θα είναι και στην έκθεση, έρχεται και κάθεται και είναι μαγεμένος. Ναι, θα σου έλεγα ότι αυτός ο χώρος μπορεί να γίνει και ένα σπουδαίο ψυχοθεραπευτήριο. Δηλαδή μόνο που θα έρθει κάποιος να κάτσει εδώ σε μια καρέκλα αναπαυτικά και να κοιτάει αυτά τα χρώματα, του φτάνει για να γαλινέψει. Ακριβώς, αυτό θέλω. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Να το βλέπεις και να σε ταξιδεύει. Και αν βλέπει μαύρα στη ζωή του, δηλαδή εδώ τα χρώματα που θα πάρει, ναι, θα προσλάβει, ας πούμε, ναι, θα είναι μια, ήδη μια ψυχοθεραπεία. Ναι. Από όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, έχω γνωρίσει όλους τους εφοπλιστές και με ξέρουν γιατί ήμουν στο κέντρο εκεί πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, γίνεται μια έκθεση του Κρίστη και που λέτε ιδιαίτερα γι' αυτό, η διευθύντρια ήταν φίλη μου. Μου λέει, η αλλαγή είναι πιο σημαντική. Και πουλήθηκε ο πίνακας του Van Gogh. 70 εκατομμύρια, τώρα βγει πιο πολλά. Έρχεται λοιπόν και ένας εφοπλιστής, πολύ γνωστός, όχι πολύ έξυπνος και όχι πολύ... Και μου λέει, θέλω να μου, να μου πεις τη γνώμη σου για τους πίνακες, γιατί θέλω να αγοράσω. Λέω να σου πω. Και πάω και βλέπω ένα πίνακα και του λέω, αυτός. Αυτός, μου λέει, είναι παλί. Λέω, ναι, μπορεί να είναι παλαιόν, αλλά εσύ έχεις λεφτά και δεν τα αγοράσεις. Μου λέει, ξέρεις ποιο διάλεξε αυτό. Τι διάλεξε αυτός. Ένα πίνακα, μαύρο, με μία βούλα άσπρη. Λέω, δεν μου λες, και τι βλέπεις από εκεί εσύ. Μα μου λέει, είναι διάσημος. Μα και τι θα το βάλεις στο σπίτι σου, μου λέει, και φυσικά. Μα ένα πίνακα μαύρο θα βάλεις με μια βούλα άσπρη. Δηλαδή τελικά τι εισπράττεις από την τέχνη, εσύ. Γιάννη μου, επειδή ναι, τελειώνει και η εκπομπή, ναι, αν ένα νέο παιδί μας ακούει τώρα και μάλιστα πιάνει το χέρι του και αρχίζει και ψιλοζωγραφίζει ή ναι, είναι ακόμα νεότερο και σκέφτεται να γίνει ζωγράφος, σκέφτεται ναι, να ακολουθήσει, να πάει καλών τεχνών ή δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Σκέφτεται σε κάθε περίπτωση να ασχοληθεί με την τέχνη. Μάλιστα. Ναι. Τι το συμβουλεύεις,
τι να ακούει, τι να προσέξει, τι να δει. Αν έχει ψυχή, πρέπει να έχεις ψυχή, όχι μυαλό, ψυχή. Και μπορείς να την εκφράσεις, γιατί πολλοί έχουν ψυχή, αλλά παιδιά, εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλεις. Γιατί θα πω μόνο την αλήθεια και μιλάει η ψυχή μου. Με καταλάβεις, τι να σου δείξω εγώ τώρα αυτό και φορείς τη γραβάτα σου. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις, θα του πω. Έχεις αυτή να δώσεις κάτι που νιώθεις, που νομίζεις ότι είναι διαφορετικό από τους άλλους. Δώσ' το. Έτσι είναι. Και θα σου πει... Είναι έκφραση. Και θα σου πει πολύ απλά, αλλά χρειάζομαι και τύχη. Χρειάζομαι γνωριμίες, χρειάζομαι τα μέσα, χρειάζομαι τόνα, χρειάζομαι τ' άλλο. Μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός πρόγραμμα. Έχεις απολύτω δίκιο. Αλλά εκεί πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Και να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Συνεργάτες. Όχι, τους κατάλληλους ανθρώπους. Σωστά. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Με καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουν να βοηθήσουν κάποιον να τον διαβάσουν. Κάτι που το έμαθα εγώ πολύ καλά. Εγώ σε κοιτάζω. Κοίταξε να δεις, η ψυχή μας είναι εδώ, αυτά, από εδώ, αυτό, τίποτα άλλο. Ναι ή όχι στις σχολές. Φυσικά. Φυσικά. Διότι θα μάθεις τα... Τα βασικά. Φυσικά. Βέβαια. Αλλά μετά θα πρέπει να χαράξεις τη δική σου πορεία και να μην μιμήσεις. Σίγουρα. Διότι τα παιδιά πάνε και κοίταξε να δεις. Πάνε και τι θα κάνουν. Αυτό που κάνει ο δάσκαλος. Mm-hmm. Είναι η επιρροή, είναι τα χρόνια. Με καταλαβαίνεις. Αλλά τι με ενδιαφέρει εμένα ο δάσκαλος. Πώς κόβεις αυτό τον ομφάλιο λόρο όμως μετά. Τι είπες. Πώς κόβεις αυτό τον ομφάλιο λόρο μετά. Με τον μα είναι δυνατόν να με επηρεάσεις εσύ, αφού έχω εγώ τη δική μου. Εγώ την τεχνική ορισμένα και είναι ορισμένα τα πράγματα. Δεν είναι τόσα πολλά, ας πούμε. Είναι λίγα. Πάνε και δείχνουν το χαρτί στο αυτό. Και τι θα κάνεις. Θα κοπιάρεις το δάσκαλό σου. Μα και ο δάσκαλός σου για να διδάσκει. Δεν θα πρέπει. Κόπιαρε κάποιον άλλο. Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που είχαμε, που άνοιξες και την ψυχή σου και τον όμορφο αυτόν χώρο σου. Θα ήθελα να τον δω ψυχοθεραπευτήριο ή καστικό ψυχοθεραπευτήριο. Ναι. Κάπως έτσι. Θα σου εύχομαι να γίνει πραγματικότητα η σχολή του 18ου αιώνα. Εάν δεν μπορέσει να γίνει εδώ, θα την κάνω στο Μενίδη, που είναι τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Και εκεί θα μπορώ, ας πούμε, να διδάξω ακόμα και τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους για τη βοήθεια για την αρρωγή. Γιατί η αρρωγή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Είσαι πάντα ανοιχτός να διδάξεις, έτσι. Φυσικά. Αυτά που ξέρω, βέβαια. Εντάξει, δεν σου είπε κανείς να διδάξεις πραγματικά. Ναι. Ναι. Είσαι πάντα ανοιχτός στην όποια πρόταση. Βεβαίως. Και επειδή έχουμε και φίλους στην Αμοργό και μας ακούνε και μας βλέπουν, ξέρω εγώ, μη είχαν ρωτήσει πιο πριν να λύσουμε το θέμα από πού προέκυψε το Αμοριανός. Αχ, και δεν έχω πάει ποτέ. Και δεν έχεις πάει ποτέ. Και θα ήθελα να πάω. Έτσι από περιέργεια. Και μου λένε ότι είναι πολύ... Πανέμορφο νησί. Πανέμορφο νησί, ναι. Mm-hmm. Και... Αλλά παιδιά, θέλετε να σας πω κάτι. Δεν πήγα ποτέ διακοπές. Ποτέ. Το πιστέψετε, να πάω διακοπές για να πάω να δω τα αρχαία, τα βλέπω από την τηλεόραση. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Σχεδόν. Λοιπόν, και τώρα μεγαλώνοντας, δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο παρά να δουλέψω, να προσφέρω και να αφήσω. Δεν μου είπες από πού είναι το Αμοριανός όμως. Το Αμοριανός μου είπανε ότι είναι παρατσούκλι, γιατί έφυγαν προφανώς από την Ικαρία. Ή θα τους διώξανε. Από την Ικαρία. Όχι, από την Αμοργό. Α, από την Αμοργό, ναι. Και πήραν το παρατσούκλι της Αμοργού, οι Αμοριανοί. Γιατί έχεις και μια ποδάρι από την Ικαρία. Μια ρίζα, μια καταγωγή από την Ικαρία. Όχι, η καταγωγή μου, και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Και οι δύο. Και οι δύο. Μια ωραία τρέλα δηλαδή. Ούτως ή άλλως είναι ωραία η τρελή στην Ικαρία. Πολύ ωραία και ζούνε. Και ζούνε πολλά και χρόνια. Στο New York Times ήτανε. Γιατί ο παππούς μου πέθανε 115. Έκανε παιδιά 18 παιδιά. 18. Και πέθανε 105 αυτός. Ναι. Και όλοι τα παιδιά αυτά, που άλλοι είναι στην Αμερική, άλλοι στην Αγγλία και αυτά,
Όλοι πεθάνουν από 100 και πάνω. Ναι, είναι τρομερό. Έχουν φοβερό τόπο, ενεργειακό, με ωραίο νερό, ναι, ωραίο κρασί κλπ. Ναι. Δεν έχει πάει. Στην Ικαρία, ναι, φυσικά καλέ και έχω πάει. Στην Αμοργό δεν έχει πάει. Στην Αμοργό δεν έχω πάει και θέλω να πάω πολύ για να μάθω ίσω ποιοι ήταν αυτοί οι Αμοργιανοί. Για έχω μία. Δεν ξέρω, θέλω. Ήταν μια ωραία οικογένεια. Φτωχιά μπορεί να ήταν, αλλά ήταν μια ωραία οικογένεια. Τώρα ο άνθρωπος αυτό να κάνει 18 παιδιά με τρεις γυναίκες. Όταν ακούς τραγούδια από το Αιγαίο, συγκινείσαι. Εγώ ζω για αυτά. Ας πούμε το Αμοριανό μου πέραμα, να έχεις καλό ξημέρωμα. Και το χορεύω, σε παρακαλώ. Φυσικά είναι δυνατόν. Παιδί μου, εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, δεν είμαι για. Μα μετά από 52 χρόνια παντρεμένος με την ωραιότερη γυναίκα της Αμερικής. Παντρεμένη 5 φορές και εγώ ήμουν ο 5ος. Λοιπόν, και κάναμε παρέα μόνο με Έλληνες. Γιατί τους βαρέθηκε ένα διάστημα τους Έλληνες και μου λέει, εγώ τους βαρέθηκα. Μου λέει, θα κάνουμε Αμερικανούς, λέω, και με Αμερικανούς. Έρχεται πίσω λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ο δεύτερος της άντρας, ξέρεις ποιος ήτανε? Ο γιος του Υπουργού Οικονομικών της Κίνας. Τώρα καταλαβαίνεις. Yeah. Τους έδιωχνε όμως, γιατί ήταν καλονί και δεν τους ενδιέφερε. Λοιπόν, λέω, θα κάνουμε παρέα με Αμερικανούς. Μια χαρά, δεν ήθελα εγώ να χωρίσω τώρα. 2 μήνες με τους Αμερικανούς. Ξαναφέρω τους Έλληνες, σου είπε. Μου λέει, περνάς καλά, αλλά περνάω όνειρο. Εγώ είμαι στον κόσμο μου, ξέρεις. Μου λέει, πω, θα γυρίσουμε, μου λέει, τρέχοντας τους Έλληνες. Αυτό να καταλάβουν, βρε παιδιά, οι Έλληνες. Είναι χαρισματικοί. Έτσι λίγο το χέρι αυτό σου κουνάς. Ο άλλος είναι εκεί, λεφτά να βγάλει για τα γυρατιά που πολλές φορές ούτε καν τα πλησιάζουν. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, ήταν ευχάριστη. Παιδιά, συγγνώμη, μίλησα πολύ, αλλά δεν ξέρω. Είσαι και εσύ, είπε τώρα που... που στο βγάζω, ε. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω.
Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λυσκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιμιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.